Ούτε το Πάσχα δεν θα λάβουν κρέας και βασικά αγαθά χιλιάδες οικογένειες που βιώνουν την ακραία φτώχεια στο νησί μας, καθώς το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΤΕΒΑ που θα υλοποιήσει η κοινωνική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης αναμένεται να τρέξει εκτός απρόόπτου στα τέλη Ιουλίου. Έχει υποβληθεί η πρόταση, ενεκρίθη η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διαχειριστική Αρχή και τώρα βρισκόμαστε στη σύνταξη της διακήρυξης. Η σύνταξη της διακήρυξης προβλέπεται να τελειώσει μέχρι το τέλος Μαΐου με βάση τα προβλεπόμενα στον νόμο και αμέσως μετά θα γίνει ο διαγωνισμός ο διεθνής. Εάν όλα πάνε καλά, εγώ θεωρώ ότι θα πάμε μέσα ή τέλος Ιουλίου. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Από αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Το γνωρίζετε αυτό. Η ακρίβεια καλπάζει, όπως γνωρίζετε. Τα ράφια, όταν τα βλέπει κανείς, κάνει το σταυρό του. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά έχουμε την ακραία φτώχεια, η οποία πραγματικά χρειάζεται τη στήριξη του κράτους, γιατί αυτό σημαίνει να έχει κοινωνικό κράτος. Και από τον Νοέμβριο αυτοί οι άνθρωποι με αλλεπάλληλα τηλέφωνα αναρωτιούνται γιατί δεν παίρνουν και η απάντηση που τους δίνουμε εμείς πάντα περιμένετε ώσπου να μας ενημερώσουν και μας οι φορείς. Για την περιφέρεια Κρήτης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κονδύλι ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό αρκετά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Ο προϋπολογισμός είναι 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Από 7,5. Είναι δηλαδή πολύ προσαυξημένος. Για την περιφέρεια Κρήτης θα δοθούν πάρα πολλά πράγματα. Προβλέπεται το 7% του συγκεκριμένου ποσού να είναι τα συνοδευτικά μέτρα και το 7% επίσης οι διοικητικές δαπάνες. Η τελευταία διανομή του προηγούμενου προγράμματος ΤΕΒΑ πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου και εφόσον δεν υπάρξουν δικαστικές διαμάχες στον διεθνή διαγωνισμό. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα εκ του νόμου για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες είναι και χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. Και το ζητούμενο είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτά τα αγκάθια, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη διανομή προψημένων γευμάτων, ωστόσο η αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Κρήτης εξέφρασε τις ενστάσεις της, διεκδικώντας τα συγκεκριμένα κονδύλια να διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος με άλλα αγαθά. Θέλουμε να τα αποφύγουμε για την περιφέρεια Κρήτης, διότι εδώ πέρα οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές και ενέχεται ο κίνδυνος δηλητηριάσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ζητήσει να εξαιρεθούν τα προψημένα. Το ποσό αυτό έχω ζητήσει να μετακυλιστεί σε άλλους κωδικούς και να δεν θα χαθεί αυτό το ποσό.